Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο μπαμπάς Γουρουνάκης. Πέπα το γουρουνάκι. Ο Γεροκουνέλης στο διάστημα. Η Πέπα και οι φίλοι της είναι στον παιδικό σταθμό. Παιδιά, σήμερα έχουμε κάτι ξεχωριστό. Είναι εδώ ο Γεροκουνέλης να μας μιλήσει για διαστημικούς πυράβλους. Πυράβλος. Ο Τζορτζ λατρεύει τους πυράβλους. Καλημέρα σε όλους! Ο Γεροκουνέλης έχει πολύ δυνατή φωνή. Πείτε μου, τι έχω εδώ? Μία πέτρα. Ναι, αλλά όχι οποιαδήποτε πέτρα. Τη βρήκα στο φεγγάρι. Ο μπαμπάς μου πουλάει πέτρες σε πακέτα των 5. Ναι, ευχαριστούμε, Φρέντι. Δεν χρειάζεται να πάτε στο φεγγάρι να τις βρείτε. Χρειάζεται αν θέλεις φεγγαρόπετρες. Γεροκουνέλη, εσύ πώς πήγες στο φεγγάρι? Πέταξα με έναν πύραυλο. Είναι λίγο μικρός. Αυτός είναι ένα μοντέλο. Ο πύραυλος που πήρα εγώ ήταν γιγάντιος. Ξέρετε όλοι να μετράτε ως το 5? Ναι! 1, 2, 3, 4, 5. Υπέροχα! Αλλά όταν πηγαίνετε στο διάστημα μετράτε ανάποδα. Κάπως έτσι. 5, 4, 3, 2, 1. Και μετά φωνάζετε «Εκτόξευση» όσο πιο δυνατά μπορείτε, έτσι! Εκτόξευση! Όχι, δεν ακούσα τίποτα! Εκτόξευση! Και να με λοιπόν πετάω στο διάστημα! Και μετά προσγειώθηκα στο φεγγάρι! Ήτανε τόσο όμορφα εκεί πάνω. Είχα χάσει τα λόγια μου. Ωραίο ακούγεται. Ξέρετε ότι στο φεγγάρι μπορείτε να πηδάτε πολύ ψηλά. Α, πόσο ψηλά? Όσο ψηλό είναι ένα σπίτι. Γιατί μπορείς να πηδήξεις τόσο ψηλά στο φεγγάρι? Η έλξη της βαρύτητας είναι μικρότερη εκεί πέρα. Α, ναι, ναι, αυτό είναι. Είσαι πολύ ξηρός εσύ, έτσι. Ο Έντμοντ Ελέφαντας είναι πολύξερος. Ένιωθα λίγη μοναξιά εκεί πάνω. Είχα μόνο το φεγγάρι και τα αστέρια. Και το πιο συναρπαστικό από όλα ήταν... Ποιο ήταν το πιο συναρπαστικό από όλα, Γεροκουνέλη? Τα Ιαμαϊκά. Δεν σε ακούω. Γιατί σταμάτησε να μιλάει? Όχι, ο Γεροκουνέλης έχασε τη φωνή του. Καλύτερα να πάρω το δόκτωρα Καφέ Αρκούδο. Εδώ, δόκτωρ Καφέ Αρκούδος. Γεια σας, καλέ μου γιατρέ. Ο Γεροκουνέλης έχασε τη φωνή του. Και είναι τόσο κακό αυτό? Ναι. Δίνει μια πολύ σημαντική ομιλία για πυράβλους στα παιδιά. Ω, αφού είναι έτσι, έρχομαι αμέσως εκεί. Γεια σου, Γεροκουνέλη. Έμαθα πως έχασες τη φωνή σου. Πες «α», σε παρακαλώ. Α, ναι, μάλιστα, βέβαια. Πολύ σοβαρή περίπτωση απώλειας φωνής. Φαντάζομαι ότι θα φώναζες πολύ, ε. Για να δούμε αν θα σε βοηθήσει λίγο φάρμακο. Άνοιξε καλά. Δοκίμασε να πεις «α» τώρα. Πιο δυνατά. Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα, ε! Πού θα πάει, θα γίνει και καλύτερα. Κοίτα! Λοιπόν, πού είχα μείνει? Θα μας έλεγες ποιο ήταν το πιο συναρπαστικό. Α, ναι! Το πιο συναρπαστικό είναι ότι έγραψα ένα τραγούδι. Θέλετε να τα ακούσετε? Όχι, ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλούμε. I got up this morning and all I could see was the moon and the stars. The moon, the stars, the moon, the stars, the moon, the stars, the moon, the stars.